προκειμένου να ληφθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κοσμίδη. Κυρία Χριστοπούλου Σοφία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ λιγάκι, θέλω το χρόνο σας, γιατί έχω δύο ανακοινώσεις, μία δική μου και μία του αρχηγού της παράταξης Γαλλής κύριου Καμπόλη. Αλλά επιτρέψτε μου να αρχίσω από τη δική μου, μόνο και μόνο για να μην προλάβουμε περισσότερο, γιατί βλέπω στο αγαπητήριο είναι η υπάλληλη της επενδυτικής. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει σπίτι τους ακόμα από το πρωί. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ χρέος ένα σοβαρό θέμα. Καθότι έχω διατελέσει τον παρελθόν πρόεδρο της Επενδυτικής Συχανών, να φέρω ένα αίτημα το οποίο προσυπογράφουν 15 δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε, ένα και μοναδικό θέμα για ένα έκτακτο υπό τη μορφή του παντεπίγοντος Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί η κατάσταση και η προοπτική της μονομετρικής επιχείρησης του Δήμου Αθηνών της Επενδυτικής Αθηνών. Λαμβάνοντας υπόψη το 4483 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Α107, το άρθρο 15, δεύτερη παράγραφος, περί ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, στις οποίες οι ΟΤΑ και οι πλήρη φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατέβουν την πλειοψηφία του εταιρικού και παραλέγω, και μπορούν όσε έχουν προβεί σε λύση ή προλαβαίνουν μέχρι και τα 1 Δεκάτου 2017, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν από τώρα που είναι η καταληκτική ημερομηνία, να προβούν σε λύση, μπορούν οι υπάλληλοι της επιχείρησης Δήμου να μεταφερθούν στο Δήμο Αθαρνών. Κύριε Δήμαρχε, έχω χρέος και θέλω να σας μεταφέρω σε εσάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και πολύ περισσότερο από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή της επιχείρησης, τη φοβή, την αγωνία και την ανασφάλεια που γράφεται σε καθημερινή βάση από αυτούς τους 10 εργαζόμενους. Κύριε Δήμαρχε, ειλικρινά καλείστε τους συμβούλους, αλλά και από εμάς που έχουμε ασκήσει διοίκηση στο παρελθόν, δεν κατανοούμε τη στάση σας και την αμέλειά σας για την πορεία και το οικονομικό διέξοδο που έχει οδηγηθεί η Επενδυτική Αθηνών. Έχει παρέλθει η προθεσμία έλυσης και της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου του 2016 και δεν έχετε συγκαλέσει ποτέ, μα ποτέ γενική συνέλευση για την έλυση των οικονομικών καταστάσεων και των ισολογισμών, να γνωρίζετε τα αποτελέσματα τριών διαχειριστικών περιόδων σε ποιο ύψος τέλος πάντων ανέρχεται η ζημία της επιχείρησης. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος υπεύθυνος για την όλη κατάσταση της επενδυτικής είσαστε εσείς. Εσείς είσαστε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Εσείς με τη στάση σας επισύρετε και επιμερίζετε ευθύνες και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχω μερικά ερωτήματα. Έχει διοίκηση αυτή η εταιρεία? Εάν ναι, γιατί πρόεδρος ακόμη στο γενή φαίνεται ο απερχόμενος και εξοπλισμένος από την παράταξή σας, κύριος Σιδηρόπουλος? Κύριε Δήμαρχε, έχει κατατεθεί το κεφάλαιο? Η επιχείρηση λύεται από μόνη της. Γιατί η ζημία υπερέχει καταβολή του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Και ερωτώ, έχει δοθεί το μετοχικό κεφάλαιο των 130.000? Έχω στα χέρια μου την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία λέει έχει ψηφίσει να δοθεί τις 4.12, στις 8.12 το κεφάλαιο. Έχω την αυτόπιτη κανονική γενική συνέλευση, η επαρχικό 9, που αναφέρει ότι το κεφάλαιο της επενδυτικής είναι 200.000 καταβεβλημένο ολοσιαρός. Και ερωτώ, πώς κατεβήθηκε? Με φυτά, με επιταγή, κατατέθηκε στον λογαριασμό όψεως της επενδυτικής? Ποιος μοιάζεται τελικά για αυτή την επιχείρηση, εάν έχει υγιή πορεία? Πώς μπορεί αυτή η επιχείρηση να εξυγερθεί οικονομικά, όταν δεν έχει τη δυνατότητα της χρονολογικής ενημερότητας και δεν μπορούσε να την συμμετέχει σε έναν πληρωματικό διαγωνισμό? Θα μπορούσε κάλλιστα η Επενδυτική Αθηνών να συμμετέχει στο best friend των δραγωμαχητών, όπως και από εκεί αποκλείεται. Κύριε Δήμαρχε, οι εκτελούντες χρέη διοίκησης του εκτελών χρέη
κουτέλι, εκεί συνέβη, πού με ορίζει, τι σ' αμοιβέ, τι σε ευχαριστηρίζεις. Γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε, εγώ ως πρόεδρος έχω τους κωδικούς πρότασης και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η εφορία ανέρχεται αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, 100.423. Ο πίνακας του νόμου οφειλέτη της επενδυτικής, 432 και υπαρήγεται 1%. Όμως, σήμερα ήταν η αποκορύφωση, κύριε Δήμαρχε, και δυναμικήστηκε το ίδιο κλίμα των εργαζομένων, που πληρώνονται, δεν πληρώνονται, εκτελούν τα καθήκοντα τους. Ετηθήκατε, και αυτό είναι κατάρτιση εξουσίας, από τους παλιούς της επενδυτικής να αναφέρονται και να παραδείγουν τα πάντα σε εσάς. Έχετε διήξει. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, όπως και να έρθει όμως, ζητώ τη σύγκριση κατ' επιβόντως Δημοτικού Συμβουλίου για να δούμε την κατάσταση της επενδυτικής, εάν έχει προοπτική εξυγίασης, για να περιμένει. Πριν είναι αργά, κύριε Δήμαρχε, και οι ίδιοι εργαζόμενοι το θέσουν την επιχείρηση. Εγώ είμαι. Να αντέξετε. Αυτό το κόστος, εσείς γνωρίζετε. Εγώ, θεωρούσα χρέο ως πρώην διοίκηση, έχω συνέστημα προς αυτούς τους εργαζόμενους, τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά και θα ήθελα τα καλύτερα. Μακάρι η επενδυτική να μεγαλοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα αναφερθώ όμως στο θέμα που θέλει να κατέσει ο πρόεδρος της παράτασης αναλύσης, ο κύριος Καπούλης. Κύριε Δήμαρχε, ακούμε για ένα σωρό μελέτες, δημοσιεύσατε στη συνάντησή σας για τις διατηρήσεις των ρευμάτων, όμως πλησιάζει ο χειμώνας και σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να κινήσουμε στο μελίδι ξανά και ξανά θύματα. Ειλικρινά, θα ήθελα να συμπληθεί ένα δημοτικό συμβούλιο και να έρθει την υπηρεσία όλοι οι παράγοντες να φέρουν όλες τις μελέτες του Δήμου Αρθανό για να γνωρίζουμε κι εμείς ποιες είναι ορίμες, ποιες είναι ανώριμες, ποιες υπάρχουν και τι είναι στα τουράδια, γιατί έχουμε κι εμείς μερικές μελέτες. Και δεν γνωρίζουμε τελικά εάν και τα χρήματα που υποσχέθηκε η περιφέρεια θα επενδυθούν στον Δήμο Αρθανό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, διάβαζα στη διάρκεια της αποκεντρωτικής, ισχύουν τελικά οι αποφάσεις. Εάν ναι, εάν όχι, για ποιο λόγο θα εξαλείφθουν τα ίδια θέματα και υποκύρωση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πολλά θέματα ακυρώθηκαν από την αποκεντρωτική. Για ποιο λόγο δεν εξαφέρουμε. Να τα δούμε από κοντά. Εφέρουμε να τη γυρίσουμε. Ευχαριστώ. Τα θέματα είναι πολλά, αλλά ο χρόνος. Η κυρία Σαξαγίδου λέει γιατί έλεγε.